Με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και υπό τη βαριά σκιά της τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Ανατολική Αττική, ο Δήμος Δωδώνης τίμησε τα 152 θύματα της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας. Το μνημόσυνο και την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ενώ στις εκδηλώσεις το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, οι βουλευτές Γιάννης Καραγιάννης και Κώστας Στασούλας, ο Ευρωβουλευτής Επαμινών Δας Μαριάς, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων Γιώργος Λαζουράς, η Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραήμη, ο Πρίτανης Γιώργος Καψάλης και άλλοι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το προσκλητήριο νεκρών και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων. Ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Δακαλέτσης στο δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στη μεγάλη τραγωδία που ζει η χώρα τις τελευταίες μέρες και εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στους δεκάδες νεκρούς και την αλληλεγγύη του στους πληγέντες, δήλωσε πως ο Δήμος του θα είναι αρρωγός στο Δήμο Ραφίνας με τις όποιες μικρές οικονομικές δυνατότητες έχει. Στη συνέχεια, ανέγνωσε την ομιλία που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Τα τελευταία 24 ώρα είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης τραγωδίας που ζει η χώρα μας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα σε εκείνους που θρηνούν τους νεκρούς τους, δίπλα στις οικογένειες που μετρούν στις τάχτες τις πληγές τους, δίπλα σε όσους είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι πυρκαγιές που χτύπησαν με ένταση την Αττική, οι εικόνες της πυρωμένης Ραφίνας που έκαναν τον γύρο του κόσμου, μας κάνουν συμμέτοχους στο δράμα εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Ο Δήμος Δωδώνης εκφράζει τα συλληπιτήριά του για τους δεκάδες νεκρούς και την αλληλεγγύη του στους πληγέντες. Θα σταθούμε αρρωγώς και στο Δήμο Ραφίνας με τις δικές μας μικρές οικονομικές δυνατότητες. Υπό τη βαριά σκιά λοιπόν μιας τραγωδίας που είναι ακόμη σε εξέλιξη, τιμούμε σήμερα τα θύματα μιας τραγωδίας που γράφτηκε πριν από 75 χρόνια. Αν δεν είχαν μεσολαβήσει τα δραματικά γεγονότα που προαναφέρα, θα ήταν σήμερα εδώ ανάμεσά μας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μεταφέρω τη λύπη του όμως για την ακύρωση της επίσκεψής του λόγω του πένθους και θα μεταφέρω επίσης στη συνέχεια την ομιλία του, την οποία μου απέστειλε ο ίδιος χθες το βράδυ και θα την αναγνώσω αμέσως. Τιμώντας σήμερα την ιερή μνήμη των θυμάτων του μαρτυρικού χωριού σας, διαπιστώνουμε για πολλωστή φορά ότι για εμάς τους Έλληνες η ελευθερία αποτελεί υπαρξιακή αρχή και άρα τρόπο ζωής. Αυτή την αλήθεια οφείλουν να την γνωρίζουν όλοι. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Συμπεριφέρεται στη διεθνή πολιτική σκηνή με απόλυτο σεβασμό στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο στο σύνολό τους. Είναι δηλαδή η δύναμη που εργάζεται για την ειρήνη και την ανάπτυξη τόσο στην εγγύς περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως, αν χρειαστεί εμείς οι Έλληνες, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τα σύνορα και το έδαφος της πατρίδας μας, που αποτελούν επίσης σύνορα και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιερής μνήμης και μακριά από κάθε λογική αντεκδίκησης που είναι παντελώς ξένη σε εμάς τους Έλληνες, εντάσσουμε και τις έναντι της Γερμανίας νόμιμες αξιώσεις μας για το κατοχικό δάνειο και τις εν γένει αποζημιώσεις της γερμανικής ναζιστικής κατοχής. Όπως επανειλημμένως έχω τονίσει, οι ανωτέρω αξιώσεις μας είναι πάντα νομικώς ενεργές. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής και δικαστικός επιδιώξιμης. Και ο κοινός μας ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός επιβάλλει τη σχετική απόφαση να τη λάβει αρμόδιο δικαστικό φόρουμ με βάση το σύνολο του εφαρμοζόμενου εμπροκειμένου διεθνούς δικαίου.
Η θέση αυτή είναι πλέον κυριολεκτικώς εθνική και κατά συνέπεια αδιαπραγμάτευτη. Το ολοκαύτωμα της Μοσουτίτσας εκπέμπει όμως SOS ως προς τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη σημερινή Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο η επανεμφάνιση λαϊκιστικών ή και νεοναζιστικών πολιτικών μορφωμάτων. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς λαούς που τις συγκρατούν. Στην τραγική επέτειο του ολοκαυτώματος της Μουσιωτίτσας, που φέτος συνέπεσε με ένα τραγικό γεγονός για τη χώρα, αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Στασούλας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Μάξιμος. Είναι μια μέρα μνήμης που κάθε χρόνο εδώ στη Μουσιωτίτσα την τιμούμε όσο μπορούμε, γιατί πώς να μπορέσεις να τιμήσεις την εξολόθρευση τόσων πολλών πατριωτών από τα εθνικοσοσιαλιστικά στρατεύματα κατοχής. Προσπαθούμε λοιπόν κάθε χρόνο να την τιμήσουμε και συμπίπτει αυτή η προσπάθειά μας να τιμήσουμε τους μάρτυρες της Μουσιωτίτσας, συμπίπτει με μια Ελλάδα συγκλονισμένη, με μια Αττική που ασπέρει ακόμη από το φορτίο των αδιευκρίνιστων θυμάτων μιας ασύλληπτης τραγωδίας. Και αν αυτή τη στιγμή εδώ στη Μουσιωτίτσα που ήρθαμε για να τιμήσουμε παλαιότερους νεκρούς, ανερεθέντες από την ανθρώπινη σκληρότητα, από την ανθρώπινη άφατη σκληρότητα, αξίζει ίσως από εδώ, από τον τόπο του πόνου, να πούμε πως αξίζει να παλέψουμε, να γιάνουμε και αυτές τις καινούργιες ασύλληπτες πληγές, αφού ευχηθούμε τα πιο ταπεινά και πιο ανθρώπινα συλληπιτήρια σε όσους δοκιμάζονται και να σκεφτούμε πως μετά από κάθε καταστροφή, ο άνθρωπος, ο Γιαννιώτης, ο Έλληνας, ο κάτοικος της Αττικής, μπορεί να σηκωθεί και πάλι όρθιος, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα μπορέσουμε όχι να θρηνούμε και να μετράμε το μέγεθος του πόνου, αλλά σιωπηλά, εργατικά, συντονισμένα και συνετά να αποφεύγουμε στο μέτρο του ανθρώπινου δυνατού, να αποφεύγουμε την επανάληψη όσο περνάει από το χέρι μας παρόμοιων τραγωδιών. Αιωνία η μνήμη των νεκρών της Μουσιωτίτσας, αιωνία η μνήμη των αμέτρητων ακόμη νεκρών της Αττικής. Καταρχήν να πούμε για την ημέρα τη σημερινή εδώ στη Μουσιωτίτσα ότι πραγματικά πρόκειται για θηριωδία όλο αυτό το οποίο έκανε η ναζιστική μηχανή, η φασιστική μηχανή. Είναι μια θηριωδία η οποία δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Πραγματικά μας τρομάζει και μας θλίβει να βλέπουμε και στην πατρίδα μας αλλά και σε άλλες χώρες νοσταλγούς του ναζισμού. Πρέπει να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα, τα οποία όμως δυστυχώς το τροφοδοτεί και το ίδιο το σύστημα πολλές φορές. Και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα τα νέα παιδιά να αποκτήσουν συνείδηση ότι τέτοια φαινόμενα είναι απάνθρωπα, τέτοιες πολιτικές επιλογές είναι απάνθρωπες και ότι θα πρέπει πάντα να βρίσκονται μακριά από τέτοιους κινδύνους, από τέτοιες ιδεολογίες και νοοτροπίες. Στις πολεμικές αποζημιώσεις αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο Ευρωβουλευτής Επαμεινών Δασμαριάς και ο Δήμαρχος Καλαβριτών και πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων Γιώργος Λαζουράς, τονίζοντας πως ο αγώνας συνεχίζεται και πως η μνήμη θα πρέπει να μείνει άσβεστη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων, του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, των αποζημιώσεων των συγγενών των θυμάτων και της επιστροφής των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Πριν λίγες μέρες, παρουσία του κυρίου Σόλτς, του νέου Υπουργού Οικονομικών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του έθεσα το πολύ απλό ερώτημα.
πότε επιτέλους η Γερμανία θα εξοφλήσει τις οφειλές της. Η απέραντη σιωπή και η άρνησή του να απαντήσει καταδεικνύει το δίκαιο της πατρίδας μας. Αποδεικνύει φυσικά ότι η Γερμανία οφείλει και πρέπει να καταβάλει άμεσα όλες τις αποζημιώσεις. Ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται από την πλευρά τη δική μας στην Ευρωβουλή και θα συνεχίζεται. Και βεβαίως πιστεύω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους η Ελληνική Βουλή να συζητήσει στην Ολομέλεια το περίφημο πόρισμα για τις πολεμικές επανορθώσεις. Και ταυτόχρονα οφείλει η κυβέρνηση να εγγράψει στο νέο προϋπολογισμό τις πολεμικές επανορθώσεις. Αυτές είναι δύο κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Τις αναμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς μέχρι σήμερα υπάρχει ολιγορία. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα. Θα προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τα μνημόσυνα αυτής της τιμής και μνήμης των συμπατριωτών μας που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής σε όλη την Ελλάδα. Και το μήνυμα θα είναι συνεχές, ότι απαιτούμε εδώ και τώρα τη δικαίωση όλων των νεκρών μας. Σε μια ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί, για να τιμήσουμε τα θύματα ενός άλλου ολοκαυτώματος, ενός ολοκαυτώματος συγκλονιστικού, του ολοκαυτώματος της Μοσχιωτίτσας με 152 εκτελεστέντες. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να τους τιμήσουμε με δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτα, να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε τη μνήμη τους και να διδαχθούμε από εκείνον τον πόλεμο και από εκείνον τον αγώνα και από αυτή τη θυσία και από αυτή την άδικη εκτέλεσή τους, να διδαχθούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα σήμερα ώστε εκείνες οι ιδεολογίες του ναζισμού και του φασισμού που εκτέλεσαν τους 152 κατοίκους του Μουσιωτίτσας να φύγουν πλέον και να μην βρίσκουν πρόσφορα έδαφος ούτε στη χώρα μας ούτε στην Ευρώπη, αλλά και για έναν δεύτερο λόγο, για να κρατήσουμε ζωντανό το αίτημα, το διαρκές αίτημα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του που διάβασε ο Δήμαρχος Δοδόνης, σήμερα εδώ οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες. Το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, η μαρτυρική Δήμη, τα Καλάβρητα, η Μουσιωτίτσα, το Κομμένο της Άρτας, οι Λυγκιάδες των Ιωαννίνων και 100 περίπου μαρτυρικές πόλεις και χωριά, αναδεικνύουμε, διεκδικούμε, συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε με την υποστήριξη της κυβέρνησης και με την πρωτοβουλία της Βουλής που έχει λάβει ένα σημαντικό πόρισμα να φέρουμε το σωστό και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε και να βρούμε επιτέλους δικαίωση.